Βρε, καλώς τα παιδιά. Τι έγινε, δεν το περιμένα αυτό το βίντεο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να κάνουμε καιρό chill and talk και είπα, μιας και έχουν βγει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, να αράξουμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, ελπίζω να έχετε φτιάξει και εσείς έναν, και να μιλήσουμε για αυτό που αγαπάμε, δηλαδή για τις ταινίες. Η αλήθεια είναι ότι βαρέθηκα να σας ακούω να μου ζητάτε να μιλήσουμε για το Spider-Man 3, για την καινούργια ταινία δηλαδή του Tom Holland, για την ταινία Doctor Strange, και μέσα σε όλα αυτά βγήκαν και κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ειδισούλες και γι' αυτό είπα να ανοίξω την κάμερα και να τα πούμε. Νομίζω πως το Spider-Man 3 είναι η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία της Marvel, της επόμενης εποχής της Marvel, και αυτό γιατί έχουν πει τα πάντα. Τα πάντα όμως, και ειδικά όταν ανακοινώθηκε ότι ο Doctor Strange θα είναι παρόν σε αυτή την ταινία, εκεί καταλαβαίνετε ότι λόγω Multiverse ανοίξανε όλοι οι δρόμοι και μπορεί να δείτε από τον Venom μέχρι δεινόσαυρους, ξέρω εγώ. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση ότι ο Jamie Fox υπέγραψε για να εμφανιστεί στο Spider-Man 3, την καινούργια ταινία δηλαδή του Tom Holland, και θα υποδηθεί τον ίδιο ρόλο που έχει υποδηθεί και στο δεύτερο The Amazing Spider-Man, δηλαδή τον Electro. Όμως δεν θα υποδηθεί τον ίδιο Electro που είχε υποδηθεί και παλαιότερα, αλλά έναν διαφορετικό, έναν πιο μαρβελίστικο Electro. Και αυτό μπορεί να ήταν σαν είδηση πολύ ενθουσιώδης και να σου έκλεινε και λίγο το μάτι ότι και άλλοι μπορούν να εμφανιστούν, αλλά όταν μαθαίνεις ότι τελικά ο Electro θα είναι μια άλλη έκδοση, μπορεί απλά να πήραν το συγκεκριμένο ηθοποιό για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί δεν θέλω να ξεχνάτε, δεν θέλω κανείς μας να ξεχνάει και εγώ μαζί, ότι όλα είναι marketing, που σημαίνει ότι πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται κάπως, αλλά να είναι κάπως αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο The Amazing Spider-Man αδικήθηκε ο Jamie Foxx. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός και όχι μόνο, είναι πολυτάλαντος και σε ό,τι και αν κάνει είναι όχι απλά καλός, εξαιρετικός. Επόμενη τεράστια είδηση, που δεν είναι είδηση αλλά είναι φήμη, έχει βγει από κάποιους bloggers αλλά δεν διαψεύστηκε ποτέ, είναι πως υπέγραψαν οι Andrew Garfield και Tobey Maguire για να πρωταγωνιστήσουν και αυτοί στην ίδια ταινία. Και εδώ, παιδιά, είναι που έρχεται αρχικά ο ενθουσιασμός, αλλά μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Γιατί μπερδεύονται πολλοί χαρακτήρες και όσο να είναι πρέπει να είσαι λίγο δεξιοτέχνης για να βγάλεις μια αξιοπρεπή ταινία. Ειδικά όταν αυτοί οι χαρακτήρες έχουν όλοι πολύ δυνατό background και περιμένεις να δεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα από αυτούς. Για να μην μιλήσω το ότι το πάνε ότι θα εμφανιστεί και ο Venom. Βέβαια, η ιδέα του να ενωθούν αυτοί οι τρεις από τα παράλληλα σύμπαντα, γιατί το ότι υπάρχει ο Doctor Strange δίνει τη δυνατότητα το να υπάρξουν, να συνυπάρξουν αυτοί οι τρεις σε μια ταινία, μπορώ να πω ότι σαν ιδέα το να πολεμήσουν αυτοί μαζί τον Venom είναι τέλεια ιδέα, καλοδεχούμενη, φέρτε τη. Μπορεί, όπως προανέφερα, η συνύπαρξη αυτών των τριών Spider-Man να είναι μια απλή φήμη, αλλά δεν είναι αδύνατο. Και γι' αυτό έχουμε και μια λεπτομέρεια που μας δίνει μια παραπάνω ελπίδα να το δούμε. Και είναι πως στο τέλος του Far From Home, σε μια post-credit scene, βλέπουμε το J.K. Simmons να υποδίεται το χαρακτήρα που υποδίθηκε στις πρώτες τρεις ταινίες Spider-Man, δηλαδή το J. Jonah Jameson. Το λατρεύω, παιδιά, αυτό το χαρακτήρα. Δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτήρας σε super hero movie. Για μένα πάντα, το υπογράφω. Πάμε τώρα λοιπόν σε μια άλλη ταινία, στο Doctor Strange, και στη δεύτερη ταινία που νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα βγει πιο πριν από το Spider-Man 3. Οπότε, επειδή έχει και τον ίδιο σκηνοθέτη, το Sam Raimi δηλαδή, που είχε η πρώτη τριλογία Spider-Man, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό να δούμε εκεί κάποιον εκ των Tobey Maguire και Andrew Garfield. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω το πώς, αλλά, παιδιά, ίδιο σκηνοθέτης, νομίζω οι πιθανότητες είναι πιο πολύ με το μέρος του Doctor Strange. Μπορεί να λέω και χαζομάρες, έτσι, να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά που λέω, απλά πιστεύω ότι το Doctor Strange σαν franchise είναι λίγο πιο αδύναμο, δεν είναι τόσο mainstream όσο είναι όλα τα υπόλοιπα της Marvel. Οπότε, για να τραβήξουν λίγο παραπάνω κόσμο στον κινηματογράφο, όχι ότι δεν θα βγάλει λεφτά, θα βγάλει, αλλά όπως ξέρετε η Disney είναι και λίγο αχόρταγη, νομίζω πως το να βάλουν έναν εκ των Tobey Maguire ή Andrew Garfield, ή πόσο μάλλον και τους δύο, θα φέρει κόσμο και κοσμάκι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Γιατί το Spider-Man 3 είναι Spider-Man. Οπότε θα γίνει χαμός. Αυτό τα λεφτά το θα βγάλει δεκαπλάσια. Το ξαναλέω όμως για να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αυτό με τα παράλληλα σύμπατα και το ότι μπορούμε να φέρουμε τον καθένα από όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε και όπως θέλουμε, μπορεί να καταντήσει στο τέλος στην όλη φάση ένα τεράστιο τσίρκο. Δείτε την σειρά The Flash, και ξέρω δεν έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά, μπορεί να μιλήσω στο μέλλον για αυτή, αλλά παιδιά η σειρά αυτή ξεκίνησε super, μια εκπληκτική σειρά, και μετά εμφανιζόντουσαν όλοι από το πουθενά. Και το ίδιο γινόταν και στο Arrow, γιατί είναι στο ίδιο universe αυτά και μπερδεύονται λίγο μεταξύ τους. Αλλά εγώ παιδιά το MCU δεν θέλω και ελπίζω να μην καταλήξει σε αυτήν την κατάσταση. Το έχω πολύ ψηλά και θέλω να μείνει ακριβώς εκεί. Δεν ξέρω παιδιά, είμαι ενθουσιασμένος, γουστάρω να τους δω και τους τρεις σε μια ταινία, αλλά από την άλλη φανταστείτε ότι θα είναι μια ταινία με αυτούς τους τρεις, με τον Doctor Strange που είναι και αυτός πολύ δυναμικός χαρακτήρας, βέβαια εντάξει. Μάλλον θα το δείξει για λίγο στην αρχή της ταινίας, ώστε να γίνει αυτό με τα παράλληλα σύμπαντα. Θα τον κάνει να είναι ο νέος μέντοράς του, αφού πλέον δεν υπάρχει τον Ιστάρκ. Δεν ξέρω, αλλά φανταστείτε έχουμε Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, έχουμε τον Βενέδικτο στο ρόλο του Doctor Strange και έχουμε και τον Jamie Fox. Είναι πάρα πολύ για να τους αναπτύξεις όλους αυτούς σε μία ταινία. Εσείς τι λέτε? Επίσης, μιας και έχουμε πιάσει τον Tom Holland, να πούμε πως στο προσωπικό του Instagram ανέβασε μια φωτογραφία από την καινούρια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, το Uncharted. Το Uncharted που όλοι ξέρουμε, τα βιντεοπαιχνίδια, τα πασίγνωστα βιντεοπαιχνίδια της Sony που έχουν πουλήσει άπειρα αντίτυπα. Το Uncharted παιδιά όμως, σε αντίθεση με άλλα video games, δεν είναι άδειο σεναριακά. Έχει πολύ ωραία υπόθεση, έχει πιασάρικο κόσμο, και αν το δουλέψουν και το πάρουν στα σοβαρά, πιστεύω ότι θα έχει διάρκεια στο χρόνο και ότι θα είναι ένα πολύ mainstream franchise, το οποίο θα βγάζει αρκετά χρήματα. Όπως και να έχει, χαμένους πολιτισμούς έχει, μυστήριο έχει, puzzle έχει, έναν πρωταγωνιστή που τον ξέρουν όλοι, έχει και στη νέα γενιά ειδικά έχει τεράστια απήχηση, οπότε γιατί να μην είναι και καλή ταινία. Βέβαια πρέπει να έχει και ένα καλό σενάριο και μια καλή σκηνοθεσία. Θα δούμε. Η αλήθεια παιδιά είναι ότι μου την έχει δώσει λίγο, δηλαδή με αυτή την κατάσταση τώρα θα είχαμε δει πόσες και πόσες ταινίες. Θα είχαμε δει σίγουρα James Bond, θα είχαμε δει σίγουρα Wonder Woman τη δεύτερη ταινία, θα είχαμε δει πολλά πράγματα, Black Widow θα είχαμε δει σίγουρα, και τώρα που δεν τα έχουμε δει είμαστε λίγο άδειοι. Δεν ξέρω εσάς, αλλά εμένα παιδιά μου λείπει πολύ πολύ πάρα πολύ το σινεμά, και να φανταστείτε ότι λίγο πριν καιρό είχα πάει να δω το Tenet, μια πολύ καλή ταινία που να σας πω την αλήθεια, παρόλο που ήταν πολύ καλή, εμένα δεν με γέμισε και δεν μπορώ να πω ότι πέρασα τόσο καλά. Ας φύγουμε όμως από τη Marvel και πάμε στην DC, που περιμένουμε το μεγάλο της όπλο που είναι το Justice League, το Snyder's Cut, το οποίο από ό,τι φαίνεται από αυτά που βλέπουμε και από αυτά που ανακοινώνονται πάει να γίνει κάτι καλό. Ο Zack Snyder έχει ένα όραμα, πάει να το υλοποιήσει. Πάντα κρατάω μικρό καλάθι για την DC και νομίζω πως μια ταινία γενικά δεν σώνεται με μια άλλη σκηνοθεσία. Από την άλλη σώνεται κιόλας, ξέρω σας μπερδεύω και εγώ μπερδεμένος είμαι, ελπίζω για το καλύτερο. Ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό ότι επιστρέφει φυσικά στο ρόλο του Batman ο Ben Affleck, γι' αυτό υπέγραψε ξανά με το HBO. Δεν νομίζω πως κάποιος μου έγραψε στο Instagram ότι υπέγραψε για να γίνουν solo Batman ταινίες, μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Είναι για το Snyder's Cut, σίγουρα επιστρέφει ο Henry Cavill για τον ρόλο του ως Superman, και αυτό που ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες είναι πως και ο Jared Leto επιστρέφει ως Joker στο Justice League. Αυτό παιδιά να πω την αλήθεια δεν το περίμενα και θέλω πάρα πολύ να το δω. Ο Jared Leto μπορεί να έχει φάει τρελό σκατό για το ρόλο του Joker στο Suicide Squad, αλλά γενικά όλη η ταινία ήταν ένα σκατό, όλος ο χαρακτήρας του Joker που έπαιζε ήταν ένα σκατό, και πιστεύω και ελπίζω πως ο Zack Snyder κάπως θα το σώσει. Γιατί κακά τα ψέματα παιδιά, ο Jared Leto είναι εκπληκτικός ηθοποιός. Μπορεί να τον κοροϊδεύουμε για το συγκεκριμένο ρόλο, μπορεί οι υπόλοιποι που έπαιξαν αυτό το ρόλο να τον έπαιξαν εκπληκτικά και να τον άφησαν χιλιόμετρα πίσω, αλλά δεν φταίει σίγουρα ο Jared Leto. Από όσο γνωρίζω, ο Jared Leto έκανε τα πάντα για να βγει καλό το αποτέλεσμα. Απλά το μοντάζ που έγινε, όλος ο ντόρος αυτός που έγινε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις και περιμένεις να δεις έναν Joker στη μεγάλη οθόνη, οι προσδοκίες σου είναι τεράστιες. Φανταστείτε τώρα όταν πηγαίνεις και βλέπεις αυτό το πράγμα που παρουσίασαν στο Suicide Squad. Οπότε εγώ είμαι μέσα, γουστάρω Jared Leto στο Justice League υπό την καθοδήγηση του Zack Snyder. Το περιμένω πολύ να το δω, μακάρι να είναι ωραίο και μακάρι να του φύγει και η ρετσινιά του ανθρώπου, γιατί δεν του αξίζει την τελική. Από τη μεριά της DC όμως, επίσης όλος ο κόσμος ασχολείται με τον The Batman, ειδικά μετά από το τρέιλερ που βγήκε στην κυκλοφορία. Παιδιά, ένα εκπληκτικό τρέιλερ. Αλλά επειδή ο Θωμάς έχει μάθει όταν βλέπει πολύ ωραίο τρέιλερ να κρατάει όχι μικρό καλάθι, να μην πηγαίνει με καθόλου καλάθι στον κινηματογράφο, αυτό θα κάνω και τώρα. Βέβαια δεν είναι νόμος αυτό που λέω, δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ ισχύει, απλά συνήθως όταν βλέπω καλό τρέιλερ η ταινία θα είναι από μέτρια έως κακή. Δείτε ας πούμε το Suicide Squad που το τρέιλερ είναι εκπληκτικότατο και η ταινία είναι. Στο The Batman αναφέρθηκα γιατί λένε πως ο Robert Pattinson τσακώθηκε με το σκηνοθέτη και πως αυτός τον ήθελε πιο φορμαρισμένο και δεν ήταν σε καλή φόρμα, οπότε τον έδιωξε και βγήκε φήμη ότι έχει κορονοϊό και σταματήσαν τα γυρίσματα, αλλά δεν ήταν κορονοϊός και ήταν τσακωμός. Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Γιατί πρώτον, εάν ο Robert Pattinson ήταν κακός χαρακτήρας θα του είχε δείξει στη μέχρι τώρα καριέρα του και δεν θα τον είχε εμπιστευτεί κανένας μεγάλος σκηνοθέτης. Και μέχρι τώρα τον έχουν εμπιστευτεί πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες, με τελευταίο να είναι ο Christopher Nolan. Όπως καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος ηθοποιός, ένα τέτοιος χαρακτήρας, δεν του κάνει μια έτσι το κεφάλι ξαφνικά και αρχίζει και γίνεται κολόπεδο. Οπότε οι φήμες αυτές δεν νομίζω πως ισχύουν. Δεν λέω πως είναι απόλυτο αυτό που λέω, αλλά ρε παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αν ήταν κολόπεδο Πάτινσον θα το είχαμε δει. Έχει παίξει σε εκπληκτικές ταινίες και από όσο γνωρίζω και από όσο έχω διαβάσει είναι και ένας εκπληκτικός χαρακτήρας. Οπότε ας μην λέμε πολλά και να περιμένουμε να έρθει η ταινία με το καλό, να τον ευχαριστηθούμε και μακάρι να είναι καλή. Από ό,τι φαίνεται είναι σε πολύ καλό δρόμο όμως. Αυτά λοιπόν ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Πείτε μου αν σας άρεσε το βιντεάκι και αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια στο μέλλον, δηλαδή να μαζεύουμε νέα και να τα συζητάμε. Θέλω οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι το νόημα και όλο αυτό το βίντεο. Από κάτω εσείς να μου πείτε εσείς τις δικές σας εικασίες, τι περιμένετε να δείτε στο Spider-Man 3, τι περιμένετε να δείτε στο καινούργιο Doctor Strange, τι περιμένετε από τη DC. Γενικά ρε παιδί μου, να συζητήσουμε πραγματάκια που είπα σε αυτό το βίντεο και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση κάτω στα σχόλια. Εγώ παιδιά ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις τα κινηματογραφικά νέα, περισσότερο υλικό από μένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, γιατί δεν το έχεις κάνει ακόμα, ακολούθησέ με στο Instagram. Ανεβαίνουν και εκεί πολύ ωραία πραγματάκια και αξίζει, πείστε ψέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο παιδιά, να περνάτε όλοι όμορφα.